Οι Κυκλάδες καλημερίζουν λοιπόν το Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο για την ηγεσία του νέου πολιτικού φορέα την ερχόμενη Κυριακή 12 Νοεμβρίου. Κύριε Καμίνη, καλό μεσημέρι. Γεια σας και τα χαιρετίσματά μου και στους ακροατές και στις ακροατρίες. Να είστε καλά. Λέω ότι το πρόγραμμά σας είναι πολύ φορτωμένο από όσο διακρίνουμε, γιατί ο χρόνος πέρασε από εκείνον που είχαμε κλείσει και έτσι θα έχουμε το μισό χρόνο από εκείνον που είχαμε προγραμματίσει. Κρίμα. Για πείτε μου τώρα, η ενασχόλησή σας αυτή τη στιγμή εκεί στο Δήμο Αθηναίων, είσαστε κάπου αλλού, είστε σε περιοδία? Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι στο αυτοκίνητο, σε 2 λεπτά φτάνω στο Δημαρχείο. Μάλιστα. Γιατί σε λίγο αρχίζει Δημοτικό Συμβούλιο με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το αποτεφρωτήριο. Α, πολύ σημαντικό και ένα θέμα που όπως ξέρουμε έχει φέρει μεγάλες αντιπαραθέσεις. Ναι. Μεγάλες αντιπαραθέσεις, αλλά ήρθε ο καιρός πλέον, επιτέλους συμπληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για να γίνει. Εμείς έχουμε κάνει όλη την προεργασία που χρειαζόταν. Πάμε να αποφασίσουμε σήμερα την χωροθέτησή του πλέον για να αρχίσει σε λίγο καιρό η εργασία. Μάλιστα. Πού λέτε ότι θα χωροθετηθεί, να πάρουμε έτσι και πρώτη την είδηση? Θα χωροθετηθεί σε μια περιοχή στον Ελαιώνα. Α, στον Ελαιώνα. Αλλά αυτό ξέρετε, βεβαίως, είναι ο κόσμος, ξέρετε, κόσμος που δεν ξέρει. Νομίζω ότι πας να κάνεις κάτι εκεί, είτε σαν νεκροταφείο, είτε σαν τους κλιβάνους του Auschwitz, ή δεν ξέρω. Ναι. Όποιος δει σύγχρονα αποτεφρωτήρια, βλέπει έναν γαλήνιο χώρο με πράσινο, όπου επικρατεί έτσι μια απόλυτη ησυχία, όπου πάνε οι άνθρωποι, μπαίνουν μέσα στο κτίριο εκεί, κάνουν τη τελετή τους και σηκώνονται και φεύγουν. Θα είναι με τόσο πράσινο που θα έχει, που θα είναι ένα κόσμημα για την περιοχή. Άλλωστε είναι και το δικαίωμα εκείνων που θέλουν έτσι να αποχωρήσουν από αυτή τη ζωή, με αυτόν τον τρόπο, και που ήταν κοστοβόρο πάρα πολύ όσοι το έκαναν και πήγαιναν συνήθως στη Βουλγαρία. Έτσι δεν είναι? Βέβαια, τεράστια ταλαιπωρία, καθυποβάλλονταν οι άνθρωποι σε φοβερά έξοδα, έτσι. Και επιτέλους, ναι, θα μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία τους. Και χωρίς να καταβάλουν αυτά τα φοβερά έξοδα, κάθε άλλο, το κόστος θα είναι πάρα πολύ χαμηλό, γιατί θα το διαχειριστεί ο Δήμος αυτό. Ναι. Οπότε και οι άνθρωποι θα μπορούν να εκπληρώσουν την επιθυμία τους και θα αποσυμφορηθούν τα νεκροταφεία, που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη ταφή των νεκρών. Και θα αποφύγουμε και την εκροή συναλλάγματος, βέβαια. Βεβαίως. Να πάμε όμως στο επίκαιρο του θέματος για το οποίο σας φιλοξενούμε σήμερα, αυτές την εκλογική διαδικασία που έχουμε την Κυριακή. Και λέω έχουμε γιατί οπωσδήποτε είναι ένα γεγονός που είναι εδώ και καιρό στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας, ένας νέος πολιτικός φορέας. Και εσείς ο ίδιος έχετε πει, γιατί έχετε ερωτηθεί βέβαια και έχετε δώσει αρκετές συνεντέξεις όπως και άλλοι συνυποψήφοι σας, έχετε πει λοιπόν ότι ο στόχος είναι να είναι ένα πολυτασικό κόμμα. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει? Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι δεν θα είναι ένα μονολυθικό κόμμα. Ξέρετε, κάθε κόμμα σύγχρονο δημοκρατικό που φιλοδοξεί να είναι ένα κυβερνητικό κόμμα, δηλαδή να καταλάβει κάποια στιγμή την κυβερνητική εξουσία, δεν επιτρέπεται πια να έχει μια ιδεολογική μονολυθικότητα στους κόλπους του. Πρέπει να έχει διάφορες τάσεις. Αυτό σημαίνει στην πολιτική συμμαχίες και με μικρότερες άλλες πολιτικές ομάδες κλπ. Έτσι? Ναι, αλλά βέβαια το κόμμα έχει ενιαία δομή. Έχει ενιαία συλλογικά όργανα, ενιαίες κοινοβουλευτικές ομάδες, όλα αυτά. Απλώς δεν απαγορεύεται η έκφραση της αντίθετης άποψης μέσα στο κόμμα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι έχουν μια κοινότητα αντιλήψεων διαφορετική από την αντίληψη της πλειοψηφίας. Ναι. Αλλά κατά τα λοιπά μιλάμε για ένα ενιαίο κανονικό δημοκρατικό κόμμα. Μάλιστα. Όχι όμως συνομοσπονδία κομμάτων. Όλοι κάτω από την ίδια στέγη και ο καθένας στο μαγαζί του. Αυτό δεν έχει νόημα. Ναι. Αυτό ήδη υπάρχει τώρα με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ποιος ο λόγος? Μάλιστα. Να πάμε σε αυτό. Γι' αυτό επιμένω. Ενιαίο κόμμα. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αυτή η τρίπλα την οποία έχετε κάνει, με ποια έννοια το λέω, Δημάρχε? Το λέω με την έννοια του ότι έχετε δηλώσει πως είστε βαθιά αριστερός, βαθιά φιλελεύθερος και αμετακίνητα δημοκράτης. Τη θεωρώ τρίπλα. Γιατί... Τη θεωρώ τρίπλα. Ναι. όχι, να σας πω κάτι.
είναι μέσα στην καρδιά της παράδοσης της σοσιαλδημοκρατίας. Τι εννοώ με αυτό? Ενώ φιλελεύθερος, πολιτικά φιλελεύθερος, η σοσιαλδημοκρατία πάντοτε είχε μια αταλάντευτη πίστη στη δημοκρατία, στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, στο κοινοβούλιο, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στα ανθρώπινα δικαιώματα. Από εκεί διαφοροποιούνταν τελείως από τον κομμουνισμό η σοσιαλδημοκρατία. Από την άλλη πλευρά βέβαια, κρατά όταν λέω βαθιά αριστερός, εννοώ βαθύτατα πεπισμένος ότι η κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς να ξεκινάμε να δίνουμε τους ανθρώπους ίσες ευκαιρίες στη ζωή, να ξεκινάμε όσο το δυνατόν περισσότερο από ίσες αφετηρίες για να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες και να εξομαλύνουμε την αγριότητα καμιά φορά που έχει ελεύθερη αγορά, που αφήνει ανθρώπους πίσω, που τους πετάει στο περιθώριο της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει βαθιά αριστερό, βαθιά φιλελεύθερο. Μάλιστα. Αφού λοιπόν σημαίνει αυτό, να ρωτήσω κι εγώ, επειδή βεβαίως αυτή τη στιγμή απευθύνεστε στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο και στις Κυκλάδες, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού λοιπόν είστε υπέρμαχος των ίσων αφετηριών και ευκαιριών για όλους τους πολίτες, θέλω να ρωτήσω τι γίνεται, πώς βλέπετε εσείς, αν αυτό το οποίο θα δημιουργηθεί ως ο φορέας, ο οποίος θα πάρει σάρκα και οστά κάποια στιγμή και φτάσει να κυβερνήσει, πώς βλέπετε να ισορροπείτε αυτή τη μεγάλη ανισότητα που έχουν τα νησιά με το περιβόητο πια μεταφορικό ισοδύναμο, δηλαδή να κοστίζει ένα εισιτήριο που για να πας στη στεριά από ένα μέρος στο άλλο είναι ελάχιστα τα χρήματα, για να πας σε ένα νησί, και μιλώ κυρίως για τους μονίμους κατοίκους όπως καταλαβαίνετε κύριε Καμίνη, κοστίζει πάρα πολύ ακριβά, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Εκεί πέρα να σας πω κάτι. Είναι το περιβόητο αυτό μεταφορικό ισοδύναμο. Ναι. Και εγώ είμαι νησιώτης και αγιάτης. Από το Βόρειο Αιγαίο είμαι χιώτης. Βεβαίως είστε χιώτης, ναι. Το γνωρίζω. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος. Λοιπόν, ναι, φυσικά και πρέπει αυτό το έσχος κάποια στιγμή κάποτε να σταματήσει. Πρέπει να ληφθεί μια μέρημνα με επιδότηση, με οτιδήποτε, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν αντί να πηγαίνουν έρχονται στον Πειραιά ή να έχουν μια φορά το μήνα ένα δρομολόγιο από το ένα νησί στο άλλο, να μπορούν να κάνουν τις δουλειές τους κανονικά. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει πια ο τρόπος να περιορίσουμε δραστικά και τις μετακινήσεις των ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι όταν μετακινούνται για λόγους διοικητικούς, ξέρετε, να βγάλουν χαρτιά, να κάνουν το ένα, να πάνε, ξέρω εγώ, στη Σύρο, ας πούμε, λόγω χάρη. Για αυτά πρέπει με την ηλεκτρονική διακίνηση πια των εγγράφων να τα λύσουμε αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν λύσεις, η τεχνολογία μας τις προσφέρει και πρέπει αυτό επιτέλους να πάμε να το κάνουμε. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μεταρρυθμίσεις μιας σοβαρής κυβέρνησης. Άλλωστε έχετε τοποθετηθεί και σε όλες τις συνεντεύξεις σας, αλλά και στα δύο debates που έγιναν, έχετε τοποθετηθεί ιδιαίτερα πάνω στο θέμα της δημόσιας διοίκησης, είναι η αλήθεια, σας έχουμε παρακολουθήσει. Να σας πω, είναι μέσα στο DNA μου αυτή η ιστορία, γιατί όλη μου η πορεία από τότε που τέλειωσε το Πανεπιστήμιο είναι αυτή. Είμαι καθηγητής του Δημοσίου Δικαίου. Ναι. Ήμουνα σε δύο θητείες συνήγορος του πολίτη. Και πολύ δημοφιλής και αγαπητός, γιατί σταθήκατε όντως στο πλευρό των πολιτών. Δεν είναι τυχαίο. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Ότι να θυμάμαι τώρα το πόσες υποθέσεις λύσαμε με τον δήμαρχο των Πουσαίων τότε στην Ήω που ήταν. Ναι, ναι. Έτσι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Δραστηριοποιηθήκαμε πάρα πολύ. Αλλά περισσότερο μπορώ να σας πω και ως δήμαρχος πια. Ναι. Έχω βιώσει 7 χρόνια όλη αυτή την παθογένεια. Ο μεγάλος ασθενής στη χώρα, ξέρετε, δεν είναι η οικονομία. Είναι το κράτος ο μεγάλος ασθενής. Μάλιστα. Είναι πολιτικό και διοικητικό το πρόβλημα της χώρας. Άρα λοιπόν θα ρίξετε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το τομέα, έτσι. Σας είπα ότι είναι μέσα στο DNA μου, υπό την έννοια. Μάλιστα. Ότι η οπτική μου να βλέπω τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα είναι από αυτή την οπτική γωνία, γιατί αυτά είναι τα βιώματά μου και η επιστημονική μου κατάρτιση. Ένας, ξέρετε, οικονομολόγος μπορεί να το βλέπει από την οικονομική σκοπιά αυστηρά.
Εγώ το βλέπω από αυτή τη σκοπιά και πιστεύω ότι έχω δίκιο. Ο μεγάλος ασθενής από την ίδρυση του ελληνικού κράτους είναι το κράτος και η διοίκηση. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να πάμε να επιτεθούμε. Με ενημερώνουν ότι έχω μόνο 2 λεπτά και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε το δικό σας μήνυμα, να σας δώσω αυτή την ευκαιρία. Είχα πάρα πολλά ερωτήματα να σας κάνω, δυστυχώς δεν θα μπορέσω. Να δώσετε το δικό σας μήνυμα, γιατί πρέπει να επιλέξουν οι νησιώτες του Αιγαίου βεβαίως, εσάς ως επικεφαλής του νέου πολιτικού σχήματος. Να σας πω, το πρώτο που λέω στους νησιώτες είναι να, και σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, να πάνε μαζικά να προσέλθουν στις κάλπες και να ψηφίσουν κατά συνείδηση. Το πρώτο είναι η μαζική συμμετοχή, γιατί είναι σημαντικό να εκλέξουν, γιατί πιο σημαντικό είναι να ξεκινήσει ένα κόμμα με σταθερή λαϊκή βάση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι να σταματήσουν οι ενδοπασοκικές διενέξεις που μεταφέρονται καμιά φορά στη διαδικασία και βλέπουμε ότι πάμε να αμαυρώσουμε την εικόνα του νέου που θέλουμε να δώσουμε. Ξέρετε, δεν χτίζεις ένα νέο σπίτι με παλιά υλικά. Mm-hmm. Δεν είναι εδώ να λύσουμε παλιές διενέξεις του Πασό και ρεβαντισμούς και αυτά. Μάλιστα. Το τρίτο είναι ότι εγώ μπορώ να συμβάλλω αποφασιστικά, γιατί έχω αποδείξει ότι μπορώ να ενώνω την παράταξη 2 φορές την πρωτεύουσα της χώρας χωρίς κανένα πρόβλημα και μάλιστα την ενώσαμε νικηφόρα την παράταξη απέναντι την πρώτη φορά στη Νέα Δημοκρατία και τη δεύτερη απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και συνεχίσαμε όλα αυτά τα 7 χρόνια αδιατάρακτα την πορεία μας ενωμένη. Γιατί πήγαμε και εφαρμόσαμε το αυτονόητο που χρειάζεται η πόλη και αυτή τη στιγμή το αυτονόητο χρειάζεται να γίνει και στη χώρα. Οπότε αυτή είναι η δικιά μου συμβολή, αν θέλετε. Μάλιστα. Πάντως, και εγώ να μην εκλεγώ, όποιος και να είναι αύριο θα τον στηρίξω ανεπιφύλακτα. Το έχετε δηλώσει και το επαναλαμβάνετε και σήμερα. Βεβαίως. Και εδώ να πούμε κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω, ότι για να πάρει μέρος, αν δεν κάνω λάθος, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, γιατί είναι αναμενόμενο ότι θα υπάρξει λόγω των πολλών υποψηφιοτήτων, θα πρέπει να έχει πάρει μέρος στην πρώτη, έτσι δεν είναι? Βέβαια, μάλιστα. Πρέπει να έχει συμμετάσχει στην πρώτη, αλλά κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, όποιος είναι γραμμένος στους εθνικούς καταλόγους για τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να έρθει χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει κομματική ταυτότητα ή οτιδήποτε άλλο, όποιες πεποιθήσεις και αν έχει οποιοδήποτε δημοκράτης να έρθει να ψηφίσει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.